Επόμενος ομιλητής θα μας μιλήσει για το τι μπορεί να μας πει η επιστήμη για την πολιτική πόλωση. Είναι ο Yuri Hasson από το Πανεπιστήμιο Princeton, τμήμα ψυχολογίας και Ινστιτούτο Νευροεπιστημών. Yuri. I'm very happy to be here. Χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι εδώ. Και δύο σχόλια πριν ξεκινήσω. Πρώτον, θα σας μιλήσω λιγάκι για την επιστήμη της επικοινωνίας. Τι κάνουμε οι νευροεπιστήμονες. Ξέρουμε ελάχιστα. Είναι πολύ πρώιμο στάδιο. Αυτά που ξέρουμε, ωστόσο, δεν θα μπορέσω να τα διεξέλθω στο 20 λεπτό. Θα είναι μια διάλεξη παρουσίαση πολύ από ψηλά, ας πούμε, και θα πρέπει να σκάψετε για να δείτε παραπάνω στο διαδίκτυο. Να ξεκινήσω από το cogito ergo sum του Ρενέ Ντεκάρτ. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Μιλάει από τον εαυτό του, το πρόσωπο που σκέπτεται. Και αν ξεκινήσει από εσένα που σκέπτεσαι, άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από εσένα, πρέπει να σκεφτούμε αν είναι πραγματικοί ή όχι για να συνδυαστούν με εσένα. Αν πας όμως στην φιλοσοφία της Αφρικής, η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Είμαι διότι είμαστε, διότι υπάρχουμε, υπάρχω γιατί υπάρχουμε. Και κανείς γίνεται πρόσωπο διότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Και ο τρόπος που υπάρχω εγώ είναι διά της επιδράσεως που ασκείται. Να δώσω ένα παράδειγμα πώς επιδρούν οι άλλοι σε εμάς. Σκεφτείτε τι μπορούμε να κάνουμε με τα δέντρα. Μπορείς να πάρεις ένα δέντρο και να κάνεις μια συγκομιδή φαγητού ή να χρησιμοποιήσεις ξυλία για να φτιάξεις βάρκες ή να το κάψεις για να μαγειρέψεις φαγητό ή να φτιάξεις έπιπλα ή να φτιάξεις χαρτί και χαρτονομίσματα. Αν ήσουν ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο. I do hope that you said so far. Okay. So the... Οπότε το θέμα είναι, εάν ζούσες χωρίς να υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος, θα τα ξέραμε όλα αυτά, να τα φτιάναμε. Και αυτό που προκύπτει είναι ότι όσο πιο περίπλοκο το δίκτυο στο οποίο εντάσσεται, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις στον κόσμο. Καλό παράδειγμα λοιπόν του τρόπου που η γνώση συγκροτείται και τη συλλέγουμε με την συνύπαρξη με άλλα πρόσωπα. Αν δούμε τώρα την φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά της διασυνδεσιμότητας. Διά της διασύνδεσης δημιουργούμε τις κοινωνίες και τον περίγυρό μας, το πλαίσιο της ύπαρξής μας. Και επειδή υπάρχει αυτή η διασύνδεση, μπορώ και σας μιλώ. Εγώ μεγάλωσα κάπου αλλού, στο Ισραήλ. Ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώ σε εσάς εδώ στην Ελλάδα. Και ο λόγος που όλο αυτό είναι εφικτό είναι ότι έχουμε κοινό πλαίσιο. Αλλά στην πρόταση αυτή υπάρχει και μία σκοτεινή πλευρά. Διότι έχουμε και την τάση να λέμε εμείς, αυτός είναι ένας από μας και αυτοί είναι οι άλλοι, δεν ανήκουν σε μας. Και το έχουμε δει αυτό σε πολλά παραδείγματα της ιστορίας. Το εμείς, μουσουλμάνοι έναντι χριστιανών, φιλελεύθεροι έναντι ρεπουμπλικάνων. Αυτή η διάκριση μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις, συγκρούσεις. Άρα, σχετικά λοιπόν με την διάρθρωση της ομιλίας μου, θα μιλήσω καταρχάς για τον τρόπο που επικοινωνούμε ως εμείς,
όταν όλοι θεωρούμε αυτούς μέρη του ιδίου συνόλου, και δεύτερον να δούμε πώς έχουμε τους εντός των πραγμάτων και εκτός των πραγμάτων και πώς βγαίνει η αντιμαχία. Αν δούμε τον μυαλό, τον εγκέφαλο μάλλον, πρέπει να έχουμε δύο εγκεφάλους τουλάχιστον για να διασυνδεθούν, να ζευγαρώσουν ας πούμε, ή να συζευχθούν και να διαζευχθούν. Αναλογιζόμενοι λοιπόν την επικοινωνία, σκεφτείτε το εξής. Έχω νευροκύτταρα, νευρώνες στο νου μου που στέλνει σήματα το ένα κύτταρο στο άλλο, και αυτές τις όσεις θέλω να τις μεταβιβάσω και στα μυαλά σας, και αυτό είναι επικοινωνία. Δηλαδή η δική μου νευροκυματομορφή απηχείται στο δικό σας, και ο τρόπος που λειτουργεί ο νου σας, το μυαλό σας, καθώς ακούτε, παρακολουθείτε, το έχουμε δει σε MRI. Θα σας παίξω ένα κλιπ 20 δευτερολέπτων από ένα αφήγημα δεκάλεπτο που το αφηγείται κάποιος στα υποκείμενα του σκάν. By adding an element of embellishment, reporters call this making shit up. And they recommend against crossing that line. But I had just seen the line crossed between a high-powered dean and assault with a pastry. And I kind of liked it. Okay, so now we're looking in the... Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν τους εγκεφάλους αυτών που παρακολουθούν αυτό το αφήγημα, και κατά την ανάλυση παίρνουμε έναν εγκέφαλο ενός ακροατή και το χρησιμοποιούμε σαν μοντέλο για να δούμε εάν μπορούμε να προβάλλουμε τις αποκρίσεις των άλλων ακροατών. Εδώ έχουμε 5 ακροατές και βλέπουμε τον εγκέφαλο όσο επικρατεί η σιωπή, και βλέπετε την απόκριση των εγκεφάλων που κάθε εγκέφαλος λειτουργεί με τον δικό του τρόπο. Όμως την ώρα που αρχίζει η αφήγηση συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Έχουμε να κλειδώνουν στον ίδιο βηματισμό οι εγκέφαλοι, διότι παρακολουθούν το αφήγημα. Και αν δούμε την ομοιότητα αυτή, το βαθμό ομοιότητας, βλέπουμε ποικίλες περιοχές του εγκεφάλου που φωτίζονται, ενεργοποιούνται, και μετά μπορεί να πάνε στις περιοχές της γλώσσας και μετά στον κροταφικό ή στον μετοπιαίο λοβό. Πάντως υπάρχει μία συνάφεια στον τρόπο απόκρισης. Λόγω αυτής της, λόγω αυτού του φαινομένου που ονομάζεται neural entrainment, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει. Καταρχάς, ξεκινώντας από το physical entrainment, παίρνουμε 5 μετρονόμους. Συγχρονισμός βέβαια είναι. Πριν ξεκινήσει, θα δούμε πώς θα βγουν από τη φάση οι μετρονόμοι, αλλά τώρα που θα τους βάλω πάνω σε αυτούς τους δύο κυλίνδρους, η δόνηση που θα μεταδοθεί, που είναι αρκετά λεπτοφυής, πρόκειται να κάνει αυτό που θα δείτε. Okay. Suddenly they are all in phase. And this is exactly this like physical entrainment that I'm doing with my. Και αυτό γίνεται και με τον τρόπο που χρησιμοποιώντας τη φωνή μπορώ να ρυθμίσω και τις δικές σας, με το βαθύ τόνο, με τον ψηλό τόνο, αλλά δεν είναι μόνο
ο ήχος της φωνής, θέλουμε να δούμε πώς λειτουργεί και το περιεχόμενο του φωνουμένου. Αν δούμε λοιπόν τον εγκέφαλο, έχουμε το τι λειτουργεί χάρη της ακουστικής και τι λειτουργεί χάρη του αφηγήματος. Το κατώτερο επίπεδο, το ανώτερο επίπεδο. Παίρνουμε τους δύο αυτούς εγκεφάλους και τους παίζουμε το αφήγημα ξανά, αλλά με διαφορετική συχνότητα, ανάποδα δηλαδή. Και υπό αυτές τις συνθήκες ο εγκέφαλος έχει δύο περιοχές που ενεργοποιούνται την ίδια στιγμή. Αν πάρουμε το αφήγημα πάλι και το χωρίσουμε σε λέξεις και τις μπλέξουμε και δεν είναι παρά μία αλληλουχία λέξεων, εκεί αρχίζει να παίζει ρόλο και η πρώιμη περιοχή της γλώσσας. Μετά συνδυάζουμε τις λέξεις σωστά. Βλέπετε ότι η ευθυγράμμιση αυτή διοχετεύεται και σε άλλους τομείς. Μόνο όμως όταν έχει την πλήρη ιστορία, το αφήγημα με την συνεκτικότητά του, πρόκειται να εμπλακούν όλες τις περιοχές και του φλοιού και να επεξεργαστούν το νόημα. Και ξέρουμε ότι επεξεργάζεται το νόημα, διότι κάναμε και αυτό το πείραμα. Πήραμε την αγγλική αφήγηση και την μεταφράσαμε στα ρωσικά. Και τώρα εκεί έχουμε πολύ διαφορετικά γραμματικά συστήματα και ηχητικά συστήματα για να παρουσιάσουν το ίδιο νόημα. Και κάθε ένας που ακούει το αφήγημα, ακούει στη δική του γλώσσα. Και βλέπουμε ότι περιοχές που επεξεργάζονται το νόημα συντονίζονται, όχι όμως οι περιοχές της γλωσσικής επεξεργασίας. Μιλήσαμε για το τι συμβαίνει στο μυαλό του ακροατή, αλλά έχω και εγώ εγκέφαλο που μιλά στον εγκέφαλό σας. Αν δούμε λοιπόν τι γίνεται στο μυαλό του ακροατή, βλέπουμε το εξής αξιοθαύμαστο. Πλέρνουμε τον εγκέφαλο του ομιλητή και το βλέπουμε ως μοντέλο για να δούμε την απάντηση στον ακροατή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος του ακροατή προσομοιάζει με αυτόν του ομιλητή. Αν σκεφτείτε λοιπόν τι κάνω τώρα, προσπαθώ να σας κάνω να σκεφτείτε όπως εγώ, με τον τρόπο που λειτουργεί ο δικός μου εγκέφαλος. Έχω πολύ δύσκολη προφορά όμως και είναι δύσκολο να με καταλάβετε. Αν όμως με καταλάβετε, ο τρόπος που θα αντιδράσει ο δικός σας εγκέφαλος θα είναι ακριβώς σαν το δικό μου. Όσο πιο όμοια αντιδρούν οι εγκέφαλοι μας, τόσο καλά με κατανοείτε. Ως τώρα μιλήσαμε για τις ανομοιότητες στις αντιδράσεις των εγκεφάλων που επηρεάζουν την επικοινωνία. Ας πάμε τώρα στην άλλη διάσταση, η δική μας ομάδα, η δική σας ομάδα. Κάναμε ένα άλλο πείραμα εδώ. Πήραμε μία ιστορία από την J.T. Salinger και η ιστορία πάει ως εξής. Ένας σύζυγος χάνει τα ίχνη της γυναίκας του σε ένα πάρτι. Πηγαίνει σπίτι του μόνος και καλεί το φίλο του, τον καλύτερο φίλο του, μέσα στη νύχτα για να τον ρωτήσει πού βρίσκεται η γυναίκα του. Όμως δίπλα στον καλύτερό του φίλο το βράδυ είναι μια μυστηριώδης γυναίκα που δεν γνωρίζουν οι αναγνώστες, δεν γνωρίζουν την ταυτότητά τους. Εμείς ως καλοί επιστήμονες αναγνωρίζουμε την αμφισημία και σκεφτόμαστε αυτό που σκέφτεται και το κοινό, ότι η γυναίκα έχει σχέση με τον φίλο και είναι αυτή δίπλα του στο κρεβάτι. Η άλλη μισή ομάδα ακούει το εξής. Ο σύζυγος είναι τρελός από ζήλια,
η γυναίκα του είναι πιστή και ο φιλαράκος το καημένος είναι στο κρεβάτι με μια άλλη γυναίκα. Τώρα θα σας τα πω πάλι και θα ακούσετε όλη την ίδια ιστορία. Δεν θα σας το πω πολλές φορές, θα ακούσετε το δεύτερο μόνο. But high this time, away from the girl, who was now watching him rather like a young, blue-eyed Irish policeman. No, I didn't, Arthur. Didn't she leave with you? No, Christ! You didn't see her leave at all, then? Well, no, as a matter of fact, I... Είναι η συζήτηση μεταξύ του συζύγου και του φίλου, όπου ο φίλος, ας πούμε, ανακρίνει, ο σύζυγος ανακρίνει το φίλο σχετικά με το που βρίσκεται η γυναίκα του. Λοιπόν, έχουμε δύο ομάδες στο θέατρο. Αν σας κάνω σε όλους την ερώτηση, γιατί ο Άρθουρ, ο σύζυγος, θέλει να πάει να επισκεφτεί το φίλο του, όλοι θα πείτε επειδή έχει αγωνία. Αν ακούσετε όμως πως αντιδρά ο φίλος, όταν θέλει ο άντρας να πάει, κάποιοι θα πούνε ότι δεν θέλει ο φίλος να πάει εκεί ο σύζυγος γιατί δεν θέλει να τον πιάσει στα πράσα και οι άλλοι μεσοί θα πούνε επειδή είναι κουρασμένος. Άρα, υπάρχει και η ερμηνεία. Είτε είναι ψεύτης, είτε είναι κουρασμένος. Είναι ένας περίεργος τύπος, είτε ένας καλός φίλος. Αν δείτε λοιπόν τους εγκεφάλους αυτών που ακούν την ιστορία, θα δείτε κάτι εξαιρετικό. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι τομείς στο εγκεφάλου που ασχολούνται με το νόημα. Η αντίδραση σε αυτό το κομμάτι του κοινού θα είναι παρόμοια μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας και διαφορετική από την αντίδραση των εγκεφάλων των μελών της άλλης ομάδας. Άρα, όταν έχουμε ακούσει όλη την ίδια ιστορία, έχουμε 85% περιθώριο εμπιστοσύνης για το πώς θα ερμηνεύσετε αυτά που θα σας πω. Υπάρχει όμως μια φράση η οποία διαφοροποιεί την ερμηνεία. Αν θέλω να κάνω τον εγκέφαλό σας πιο όμοιο, θα σας δώσω συγκεκριμένο στοιχείο. Μια πληροφορία ότι η γυναίκα έχει δεσμό. Με το που θα σας δώσω αυτή τη πληροφορία θα αλλάξει ο τρόπος που ερμηνεύετε τα πράγματα. Ξαφνικά θα μοιάζει η δική σας αντίδραση με την αντίδραση των άλλων. Με αυτή και μόνο τη φράση αλλάζω τον τρόπο που σκέφτεστε εσείς. Αν σκεφτείτε τώρα τη γνώση που σας έδωσα ως προηγούμενο φίλτρο, όλοι ακούτε την ίδια ιστορία, αλλά έχετε διαφορετικό φίλτρο στον εγκέφαλό σας. Ο ένας θα σκέφτεται... λέει ψέματα ο φίλος, ο άλλος θα σκεφτεί, ο φίλος του τον ενοχλεί. Όλοι αλλάζετε ανάλογα με το πώς ερμηνεύεται η αντικειμενικότητα. Δεν υπάρχει πλέον, διότι όλοι έχουμε προηγούμενη γνώση που επηρεάζει το πώς ερμηνεύουμε τα πράγματα. Τώρα θα σας ρωτήσω, ποια δήλωση είναι πραγματική. Έχει δεσμό ή είναι τρελός. Υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν έχουμε δει. Και όταν πιστεύουμε σε κάτι, επηρεάζει τον τρόπο που ερμηνεύουμε τα πράγματα. Άρα, τα γεγονότα παίζουν ρόλο, αλλάζουν τον τρόπο που αντιδρούμε. Αν το σκεφτούμε έτσι, έχει νόημα. Αν σκεφτείτε τη συζήτηση που είχαμε πριν, το ερώτημα είναι, είναι καλή η μετανάστευση για την οικονομία ή κακή, τότε κατανοείται ότι έχει αλλάξει η ερώτηση, γίνεται πιο περίπλοκη και αναρωτιόμαστε από πού παίρνω τις πληροφορίες που δημιουργούν το φίλτρο που επιβάλλω στην πραγματικότητα. Αν έχουμε μια ομάδα που ακούει μόνο τους New York Times και οι άλλοι που ακούνε το Fox News, θα δείτε ότι σε καθημερινή βάση επί χρόνια δημιουργούν μια πραγματικότητα στο μυαλό τους και θα έχουν τελείως διαφορετική αντίδραση, ακόμα πιο διαφορετική στην ίδια ερώτηση. Ας πάμε λοιπόν
στην αφετηρία της συζήτησης. Από τη μία, λοιπόν, είναι καλό να είμαστε πολωμένοι και να μπορούμε να πολωνόμαστε. Δεν πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε το ίδιο. Ευθυγραμμιζόμενοι με αυτό το φαινόμενο της συμμετοχής σε ομάδα, όλοι δημιουργούμε κοινωνίες και είναι καλό αυτό. Γιατί? Από τη μία δεν υπάρχει μια απάντηση που να ταιριάζει σε όλα, αλλά από την άλλη, μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε σήμερα, όλοι αισθανόμαστε ότι κάτι αλλάζει, ότι τώρα υπάρχει ένα χάσμα. Ότι ο καθένας έχει αποσχιστεί από τους υπόλοιπους, ότι ζει στο δικό του κόσμο και ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που δρούν και εντείνουν αυτό το χάσμα, που μας κάνουν να μην ακούμε ένας τον άλλο, να μην έχουμε κοινό τόπο. Και όσο δεν υπάρχει κοινός τόπος, διαχωριζόμαστε, απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλο και πηγαίνουμε σε σκοτεινά μέρη. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι η άλλη ομάδα δεν είναι σαν εμάς και ότι είναι τελείως διαφορετική. Και όταν το σκεφτόμαστε αυτό, τελικά άσχημα πράγματα συμβαίνουν. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις απόψεις. Είμαι επιστήμονας. Θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά υπάρχει μηχανισμός που αποφασίζει για τη σκέψη ή για το γεγονός. Ζούμε μέσα σε έναν κόσμο με εναλλακτικά γεγονότα και δεν μας ενδιαφέρουν τελικά τα γεγονότα, αλλά εμείς και τι λέμε γι' αυτά. Αυτό μεγαλώνει το χάσμα. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνία με πολλές απόψεις, πολλές ομάδες που είναι σαν εσένα και άλλες που δεν είναι σαν και εσένα. Μπορεί να ανήκεις σε πολλές ταυτόχρονα, αλλά πάντα υπάρχει ένας κοινός τόπος και αν έχουμε έναν μηχανισμό που μας βοηθά να αποφασίσουμε τι είναι σωστό και τι λάθος, τι είναι αλήθεια και τι ψέμα, τότε μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Really fascinating. Thank you. Εξαιρετική ομιλία. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς αλλάζει η εικόνα ανάλογα με την ιστορία και τον ήχο της ιστορίας, αν έχεις δεσμό ή όχι. Ωραία. Μιλήσαμε για το πώς μεταναστεύουν οι άνθρωποι, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και ακούει διαφορετικά το ίδιο πράγμα. Όμως, όλοι μας κάποια στιγμή θα έχουμε πει ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο πολωμένα όταν εγώ ήμουν μικρός, όταν ήμουν παιδί, το τάδε και το δίνα. Θα έχουμε τώρα ένα πάνελ το οποίο θα μας πει γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι αυξάνουν την πόλωση σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, θα έχουμε εδώ τον Ρόναλντ Ντάνιελς, που είναι ο πρόεδρος του John Hopkins University, θα είναι ο συντονιστής και τα μέλη του πάνελ θα είναι η Rachel Brown, εκτελεστικός διευθυντής του OverZero, Yuri Hasson από το Τμήμα Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης του Princeton και ο Matt Rogerson, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της δημόσιας πολιτικής στο Guardian News and Media. Έχεις λοιπόν το λόγο, Ρόναλντ.